Καλησπέρα παιδιά, check tech now. Ωραίες είσοδοι, μ' αρέσουν. Λοιπόν, ένα πράγμα έχω πολύ καιρό να κάνω. Ένα πράγμα που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω και η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει ότι έχω ξεμείνει από ιδέα στο συγκεκριμένο, αλλά είναι λίγο δύσκολο και λίγο ιδιαίτερο να το κάνω. Όσοι είστε καιρό στο κανάλι, έχετε δει πολλές φορές που κάνω βίντεο με πολύ οικονομικές, συλλεκτικές ή σπάνιες ή limited edition από παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί γιατί, να σας πω την αλήθεια, αισθάνομαι ένα αίσθημα ολοκλήρωσης όταν το κάνω αυτό, γιατί είναι η φάση, ξέρεις, κάτι βρήκα, κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ οικονομικό, κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν το είχα δει, ίσως να μην το έχει δει και κάποιος άλλος, και είναι ωραίο να αποκτάς πράγματα ή να βρίσκεις πράγματα, είναι αυτό το ψάξιμο και το αποτέλεσμα. Στην ουσία σκεφτείτε το σαν ένα online κυνήγι, σαν ένας, ως ένας ψηφιακός κυνηγός ο οποίος ψάχνει να βρει πράγματα από αυτό που του αρέσει, το gaming, τις συλλογές, να τα αποκτήσει σε οικονομική τιμή. Που υπάρχουν μεν, δεν είναι ακριβά, αλλά ναι. Anyway, σε αυτό το επίπεδο έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Εδώ πέρα βλέπετε, βασικά δεν φαίνεται γιατί δεν είναι τόσο καθαρή η κάμερα, αλλά έχω ένα μεγάλο κομμάτι συλλεκτικών τις οποίες βρήκα πολύ οικονομικά και όχι μόνο. Και γενικά υπάρχουν διάφορα κομμάτια στη συλλογή. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το θέμα μας? Βρήκα κάτι πολύ όμορφο. Έχετε σίγουρα δει το Divinity, το Original Sin και το τελευταίο, το καινούργιο, το οποίο θέλω να τα πάρω αυτά τα δύο. Όμως σε αυτό το πλαίσιο, καθώς χάζευα, βρήκα αυτό εδώ. Divinity Anthology. Έχει πολύ ωραία, το λες μια special έκδοση, Collector's Pack λέγεται το συγκεκριμένο, και έχει μέσα τρία παιχνίδια από το Original Divinity, τα οποία έχουν γίνει remaster στην ουσία για να μπορούν να παίζουν σε HD, γιατί είναι αρκετά παλιά παιχνίδια από όσο ξέρω τα Divinity. Είναι το στυλ μου, το στυλ των παιχνιδιών που μου αρέσουν, και έχουν γίνει remaster για να παίζουν σε 1080 στον υπολογιστή και έχουν και κωδικούς μέσα για να περαστούν στο Steam. Οπότε είναι value. Η τιμή αυτού του πακέτου έχει τρία παιχνίδια μέσα από το Anthology, το Divinity, Divine Divinity, Beyond Divinity και το Divinity 2 Developer's Cut. Επίσης έχει μέσα τρία Epic RPG Adventures, είναι αυτά τα τρία, ναι, μαζί με όλα τα DLC, με οτιδήποτε άλλο έχει βγει. Δύο CD soundtracks, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό από μόνο του, γιατί έχουν πολύ ωραία soundtrack τα συγκεκριμένα. Δύο double-sided posters, αυτοκόλλητα εντάξει, unique DLC items, εντάξει, αυτά δεν μας πολύ απασχολούν, εκτός για να παίξει το παιχνίδι. Και το Developer Journal, το οποίο είναι ένα ωραίο artbook, το οποίο όντως είναι πάρα πολύ όμορφο, το έχω δει σε online. Και ναι, είναι πανέμορφο, είναι. Και γενικά και μπαίνει και όμορφα στη συλλογή σου, ρε παιδί μου, και σκοπεύω να αγοράσω και τα άλλα τα Divinity κάποια στιγμή, οπότε νομίζω είναι μια καλή αρχή, 18 ευρώ έχει. Και το πακέτο είναι αυτό εδώ, είναι αρκετά όμορφο από μόνο του, είναι σε ένα ωραίο sleeve μέσα, και το πίσω μέρος που έχουμε πληροφορίες για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Γενικά έχει το εικαστικό, το οποίο μου αρέσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και πάμε να δούμε ένα-ένα τα αντικείμενα της συγκεκριμένης έκδοσης. Σας ξαναλέω, η τιμή του είναι πάρα πολύ χώμα. 18 ευρώ δεν είναι τίποτα για κάτι τέτοιο, για τις ώρες που θα περάσεις παίζοντας κάτι τέτοιο, οπότε από μόνο του είναι κομπλέ. Και πάμε σιγά σιγά να τα βγάζουμε, εντωμεταξύ για κάποιο λόγο τα έχουν βάλει ανάποδα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Έχουμε Divinity Anthology Games. Αυτά είναι τα παιχνίδια Divine Divinity, Beyond Divinity και Divinity 2 Developers Cut. Έχει μέσα, εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί δεν τα έχουν σχεδιάσει για unboxing, και έχει μέσα και τους κωδικούς. Λοιπόν, έχουμε μέσα το Divine Divinity και το Beyond Divinity, τα οποία είναι μικρά από μόνα τους, και έχουμε και το Divinity 2, και μαζί έχουμε αυτήν εδώ την κάρτα, η οποία έχει από πίσω τον κωδικό για να το ενεργοποιήσεις στο Steam, οπότε εντάξει, μπορείς να το κατεβάσεις και στο Steam. Έχουμε μέσα διαφημιστικό για το Divinity Original Sin και ένα κωδικό από πίσω για να βάλεις στο Original Sin κάποια αντικείμενα, οπότε αν έχεις και το Original Sin σου δίνει και αντικείμενα για να τα εξαργυρώσεις μέσα στο game, το οποίο είναι αρκετά καλό από μόνο του.
Επίσης, Divinity Dragon Commander, αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο έχει και αυτό ένα κωδικό μέσα. Δεν το ξέρω αυτό, να πω την αλήθεια. Wow. Και αυτό το βάζεις και το εξαργυρώνεις online. Έχει πολύ ψηφιακό περιεχόμενο από ό,τι καταλάβατε, το οποίο είναι αρκετά καλό από μόνο του. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, μέσα έχει επίσης τα soundtrack, τα οποία soundtrack, έχει και χάρτη, ωραία. Είναι δύο CD ή DVD. Musica Obscura και Musica Divina, μάλιστα. Δύο CD, CD παίζει να είναι. Και μέσα σε αυτά υπήρχε ένας χάρτης. Χάρτης, βασικά πόστερ το λες, αλλά συνήθως βάζουν χάρτες, αλλά όχι, αυτό είναι πόστερ. Και το οποίο πόστερ, στο ένα έχει το Divinity Original Sin και στο άλλο έχουμε το Divine Divinity με τους χαρακτήρες, τους κακούς που έχει μέσα. Είναι παλιού τύπου RPG, είναι αρκετά παλιό παιχνίδι, αλλά σας ξαναλέω, έχει γίνει remaster, ας το πούμε, για να μπορέσουμε να το παίξουμε στο PC μας σε καλύτερα γραφικά. Θετικό είναι αυτό, είναι ωραίο, ειδικά το Original Sin μου άρεσε περισσότερο το poster. Ας το βάλω εδώ πέρα. Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Επίσης έχει άλλο ένα πόστερ από το Divinity. Βασικά θα σας το δείξω εδώ πέρα, θα σας το δείξω εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε από το Dragon Commander, το οποίο εντάξει είναι όπως το πόστερ που τότε, αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτά θα γινόταν πάρα πολύ ωραία καδράκια. Πάρα πολύ ωραία καδράκια. Και επίσης τώρα που το σκέφτηκα να σας δείξω και το προηγούμενο εδώ πέρα να το δείτε. Γιατί από τη μικρή την κάμερα δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει. Από τη μεγάλη μάλλον, στη μικρή θα σας το δείξω τώρα. Είναι πανέμορφο. Βασικά θα ταιριάζει από πίσω. Όχι, εντάξει, too much. Και ναι, και οι ήρωες εδώ πέρα. Και τα τέρατα και οι εχθροί και οι καλοί και οι κακοί. Επίσης, έχουμε το βιβλιαράκι, οπότε ας βάλουμε τα δύο παιχνίδια για να υπάρχει μια συμμετρία. Όχι, δεν έχω CD, αλλά να υπάρχει μια συμμετρία, γιατί όχι ρε παιδί μου. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο Developers Journal, 10 χρόνια, από το 2002 έως το 2012, που είναι στην ουσία σου ενημερώνει για το πώς ανέπτυξαν το παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, δείτε, είναι προσεγμένο, έχει μηνύματα, φωτογραφίες από τους developers, έχει πώς ήταν το παιχνίδι όταν είχε πρωτοβγεί, πώς εξελίχθηκε η εταιρεία, τα παιχνίδια, για να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα ξέρουμε και έχει γίνει γνωστό ως Divine, ως Divinity και Original Sin και το άλλο το καινούργιο που βγήκε, το όνομα δεν το θυμάμαι τώρα. Επίσης σου λέει διάφορες πληροφορίες για τα τέρατα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά, στην ουσία δεν είναι μόνο του παιχνιδιού, σου δείχνει και την εταιρεία και πώς σχεδίασαν το παιχνίδι. Κάτι το οποίο είναι μοναδικό, δηλαδή το στυλ του είναι σαν ένα μικρό ημερολόγιο, όπως λέει Journal, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο από μόνο του. Δηλαδή, αυτό κοστίζει λεφτά, δεν είναι τόσο τζάμπα. Και τα αυτοκόλλητα, τα οποία αλήθεια αυτά δεν τα χαλάμε ποτέ, και πού να τα βάλεις κιόλας είναι η αλήθεια. Αλλά ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, προσωπικά το θεωρώ πολύ ωραίο deal, 18 ευρώ, ειδικά για εσάς που είστε και λίγο πιο πάλι και τα είχατε τελειώσει στον καιρό τους ή όχι. Είναι ευκαιρία να τα παίξετε λίγο πιο καλοσχεδιασμένα. Και το κουτάκι, εντάξει. Αυτό ήτανε. Επιστροφή λοιπόν στις οικονομικές συλλεκτικές, εν τω μεταξύ χτυπάει και το φως. Αλλά πιστεύω, παιδιά, ότι τα λεφτά τους τα αξίζουν και με το παραπάνω. Πραγματικά τα αξίζουν και με το παραπάνω. 18 ευρώ. Τσεκάρετε το στο Scrooge, θα το βρείτε.
Εγώ αυτό το αγόρασα μαζί με το άγαλμα του Witcher από το Game Land, το βρήκα 18 ευρώ. Εν τω μεταξύ, επειδή με ρώτησαν κιόλα για να μου το στείλουν και να τα τακτοποιήσουν όλα μαζί και να μου πούνε για μια παραγγελία που ήθελα ακόμη που αργεί να φτάσει, μου λένε, του λέω ότι είναι πολύ οικονομική. Και δεν του φάνηκε περίεργο που του είπα ότι 18 ευρώ για κάτι τέτοιο είναι λίγα λεφτά. Αλλά όντω, 18 ευρώ για κάτι τέτοιο είναι πολύ λίγα λεφτά. Divinity, Developers Journal, Anthology, Soundtracks και πάει λέγοντας, το οποίο είναι πολύ όμορφο και από μόνο του πραγματικά αξίζει με τα χίλια. Πάτε, πάρτε το, ειλικρινά, για μένα αξίζει. Αυτά, check the now, Κώστας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing και όχι, θα δούμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά, και τα λέμε. Τσάω.